Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Kitchelab. Σήμερα η συνταγή μας είναι ίσως η πιο μοναδική τεχνικά συνταγή που έχουμε δείξει, γιατί θα φτιάξουμε ποιοτικά, αυθεντικά, γαλλικά κρουασάν βουτύρου. Θα σας δείξω τον τέλειο τρόπο, τον μοναδικό και τον απόλυτο που μπορείτε να φτιάξετε κρουασάν βουτύρου. Η γεύση του δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο κρουασάν και πραγματικά στο τέλος θα είναι μία μοναδική γεύση που δεν θα ξεχάσετε ποτέ σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Να σας πω ότι η διαδικασία του να φτιάξουμε κρουασάν είναι μοναδική, γιατί θα έχουμε αρκετές αναμονές, αλλά στο τέλος αυτό που θα πάρουμε θα είναι κάτι τόσο μοναδικό. Όταν ψήσετε πρώτη φορά κρουασάν, θα μυρίσει όλη η γειτονιά, δεν θα το πιστεύει κανείς. Οπότε δώστε βάση και κάντε ακριβώς ό,τι κάνω και εγώ. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με ένα μπολ και θα ρίξουμε μέσα το γάλα μας, όπου θέλουμε 300 γραμμάρια γάλα Όλυμπος, πλήρες. Και όπως είναι, πάμε να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά που χρειαζόμαστε για τη συνταγή μας στον κρουασάν. Εκτός από το βούτυρο, το τελικό που θα βάλουμε μετά και θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, ζάχαρη μέσα, μαγιά μέσα, αλεύρι μέσα, αλατάκι μέσα και 30 γραμμάρια βούτυρο Όλυμπος. Θέλουμε μόνο 30 στην αρχή, ίσα-ίσα για να φτιάξουμε το ζυμάρι μας. 30 γραμμάρια βουτυράκι μαλακό σε θερμοκρασία δωματίου, πάει και αυτό μέσα. Και πολύ απλά χτυπάμε όλα τα υλικά για τουλάχιστον 5 με 8 λεπτάκια μέχρι που να ομογενοποιηθεί το μείγμα μας. Μετά από καλό χτύπημα και εφόσον δούμε ότι το ζυμάρι μας έχει αυτό το αποτέλεσμα, είναι φανταστικό, είναι καταπληκτικό, ήρθε η ώρα να αφήσουμε το ζυμαράκι μας να ξεκουραστεί. Και όταν λέμε να ξεκουραστεί, το ζυμάρι για τα κρουασάν θέλει πολύ καλή ξεκούραση. Πρέπει να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 12 ωρίτσες. Όχι βέβαια σε θερμοκρασία δωματίου, γιατί σε 12 ώρες θα γίνει τεράστιο. Θέλει 12 ώρες στο ψυγείο. Οπότε, πίσω σε 12 ώρες για να συνεχίσουμε τα κρουασάν μας. 12 ώρες έχουν περάσει, όπως βλέπετε το ζυμαράκι μας έχει φουσκώσει. Όλαλα, και έχει κάνει αυτά τα ωραία φουσκώματα. Τώρα είναι έτοιμο για να δεχτεί το βούτυρο μέσα. Γιατί το κρουασάν έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Τη γεύση της μαγιάς και φυσικά τη γεύση του βουτύρου. Που άμα αυτά τα συνδυάσουμε σωστά, στο τέλος είναι τόσο τραγανό το αποτέλεσμα που δεν υπάρχει. Τώρα, δώστε βάση. Αφήνω το ζυμάρι στην άκρη. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα για το βούτυρο. Θέλουμε παγωμένο βούτυρο από το ψυγείο και θέλουμε 250 γραμμάρια. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βούτυρο Όλυμπος. Έχει πλούσια γεύση, υπέροχο άρωμα και γίνεται μόνο από ελληνικό φρέσκο γάλα. Να θυμάστε ότι όσο πιο φρέσκο το γάλα, τόσο πιο φρέσκο το βούτυρο και χρειαζόμαστε την καλύτερη ποιότητα βουτύρου για να φτιάξουμε τα καλύτερα κρουασάν μας. Τώρα, ανοίγουμε τη συσκευασία. Όπως είναι παγωμένο, πρέπει να είναι παγωμένο και γενικά δεν πρέπει να λιώσουμε καθόλου με καθόλου το βούτυρο. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι. Τώρα, παίρνω μία λαδόκολλα εδώ. Και όπως είναι, βάζω το βούτυρο πάνω. Παίρνω άλλη μία λαδόκολλα και ουσιαστικά θέλω να ανοίξω το βούτυρό μου 15 επί 15 εκατοστά. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Παίρνουμε έναν πλάστη και ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σπάσουμε λίγο το βούτυρο εδώ και να το ανοίξουμε 15 επί 15 εκατοστά. Περίπου να είναι τετράγωνο. Οπότε έχουμε δίπλα μας πάντα το χαράκι. Μετράμε. Αυτό είναι 15. Αυτό είναι 16. Αλλά δεν μας πειράζει. Καλύτερα να είναι λίγο μεγαλύτερο παρά να είναι μικρότερο το βούτυρο σε αυτό το σημείο. Τώρα, ανοίγουμε το βούτυρο εδώ, παίρνουμε το μαχαίρι μας και ισιώνουμε το βούτυρο από τις άκρες. Θέλουμε να το κάνουμε τετράγωνο. Εδώ, κοιτάξτε, μετράμε ξανά, βλέπουμε άμα είναι 15 επί 15, 15 και 15. Τέλειο! Ακριβώς όπως πρέπει να είναι το βούτυρο. Το αφήνουμε στην άκρη και παίρνουμε το ζυμάρι μας. Το ζυμάρι μας τώρα, κοιτάξτε εδώ, βλέπετε. Έχει δουλέψει καταπληκτικά η μαγιά, έχει τρυπήσει το ζυμάρι, το έχει κάνει πολλές τρυπίτσες και είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Τώρα, το ζυμάρι μας, αυτό πρέπει να ανοίξει 25 επί 25. Οπότε, δουλεύουμε εδώ σε περίπτωση που δούμε ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο αλεύρι για να το ανοίξουμε. Σε περίπτωση που βλέπουμε ότι δεν κολλάει, δεν χρησιμοποιούμε αλεύρι, αλλά ελάχιστο αλευράκι, ίσα-ίσα για να υπάρχει, θα χρειαστώ. Κοιτάξτε πόσο τόσο. Ίσα-ίσα απλά για να πω ότι έχω βάλει λίγο αλεύρι. Και ανοίγω 25 επί 25. Εδώ είναι 25, άρα θέλουμε να ανοίξουμε και εδώ 25.
Εδώ. Λοιπόν, 25 επί 25, εδώ 25 και εδώ 25. Τέλεια. Η διαδικασία όλα πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα γιατί δεν θέλουμε να λιώσει καθόλου το βούτυρο. Και έτσι όπως είναι, βάζουμε το βούτυρο εδώ, στη μέση. Κλείνουμε από εδώ. Κλείνουμε από εδώ. Κλείνουμε από εδώ. Και ουσιαστικά αυτό που κάναμε είναι ένα ωραίο τετράγωνο ζυμαράκι που στο κέντρο τι έχει? Βούτυρο. Αυτό είναι το βούτυρο που χρειαζόμαστε. Τώρα, έτσι όπως είναι το ζυμαράκι, κρατήστε το μπροστά σας. Βλέπετε να έχει λίγο αλευράκι εδώ. Πάρτε το μπλάστη και ανοίξτε το. Θέλουμε να τα ανοίξουμε περίπου 50 εκατοστά τώρα σε μήκος. Και ουσιαστικά σκεφτείτε τι έχουμε κάνει. Ζυμάρι απ' έξω και στη μέση το βούτυρο έχει απλώσει και έχει πάει παντού. Θέλουμε περίπου 50 εκατοστά. Εδώ είναι περίπου και αυτό που θέλω να κάνετε είναι σιώστε λίγο μόνο τις άκρες. Οι άκρες είναι που μας ενδιαφέρουν περισσότερο γιατί στη μέση δεν μας ενδιαφέρει άμα δεν είναι ίσιο εδώ και εδώ. Εδώ στις άκρες θέλουμε να μας ενδιαφέρει να είναι ίσιο και διπλώστε. Μία. Δύο. Έτσι όπως είναι το ζυμαράκι μας, το βάζουμε σε ένα ταψάκι. Εδώ. Κλείνουμε με μεμβράνη. Εδώ. Και αφήνουμε στο ψυγείο για 40 λεπτά. Μετά από 40 λεπτά θα ξανακάνουμε την ίδια ακριβώς διαδικασία. Θα ανοίξουμε 15 επί 50 και θα διπλώσουμε. Μετά θα κάνουμε άλλη μια φορά τη διαδικασία, θα ανοίξουμε 15 επί 50 και θα διπλώσουμε. Και μετά θα κάνουμε άλλη μια φορά τη διαδικασία, θα ανοίξουμε 15 επί 50 και θα διπλώσουμε. Συνολικά θα κάνουμε άλλες 3 φορές ακριβώς το ίδιο πράγμα, κάθε 40 λεπτά. Μέχρι που να είναι έτοιμο το ζυμαράκι μας. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουμε εκατομμύρια στρώσεις από ζυμάρι βούτυρο, ζυμάρι βούτυρο, ζυμάρι βούτυρο, ζυμάρι βούτυρο. Έτσι θα γίνουν σωστά τα κουρασάν μας. Τώρα, σε 40 λεπτά πίσω για να συνεχίσουμε την ίδια διαδικασία. Μετά από 40 λεπτά και στο ψυγείο, το ζυμαράκι μας έχει φουσκώσει λίγο, λίγο όμως όχι πολύ. Και θυμάστε πώς το ανοίξαμε την προηγούμενη φορά. Το ανοίξαμε έτσι και το διπλώσαμε. Τώρα, αντί για να το ανοίξουμε πάλι έτσι, πάμε αντίθετα, πάμε από αυτή την πλευρά και ακριβώς όπως πριν θα ανοίξουμε 50 εκατοστά σε περίπτωση που δείτε ότι κολλάει πάνω στον πάγκο σας. Βάλτε λίγο αλευράκι, σε περίπτωση που δεν κολλάει μην βάζετε. Κοιτάξτε εδώ, εντάξει άρχισαν να φαίνονται μέσα οι στρώσεις από το βούτυρο, τις βλέπετε. Τέλειο. Θα πάρω το μαχαίρι μου και θα μικρύνω τις άκρες λίγο. Και βουαλά. Τώρα ακριβώς όπως πριν, παίρνουμε τη μία άκρη, τη γυρνάμε εδώ, παίρνουμε την άλλη άκρη, τη γυρνάμε εδώ και έτσι όπως είναι, ξαναβάζουμε το ζυμαράκι μας μέσα στο ψυγείο με μεμβράνη για 40 λεπτάκια. Μετά από 40 λεπτάκια θα ξανακάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία 2 φορές. Και μόλις κάνουμε άλλες 2 φορές τη διαδικασία, το τελευταίο φούσκωμα που θα κάνουμε μέσα στο ψυγείο θα είναι για 6 ώρες. Οπότε, στην τέταρτη φορά που θα γυρίσουμε, θα αφήσουμε στο ψυγείο αντί για 40 λεπτά για 6 ώρες. Και τότε είναι το τελικό στάδιο που ουσιαστικά θα κόψουμε για να βάλουμε μέσα στο φούρνο. Και μετά από πολλή αναμονή, μετά από 6 ώρες από το τελευταίο φούσκωμα, ήρθε η ώρα να πλάσουμε επιτέλους τα κουρασάν μας. Ξέρω ότι είναι μεγάλη διαδικασία, ουσιαστικά ως τώρα έχουμε φάει μία ημέρα, αλλά τα κουρασάν δεν είναι εύκολη υπόθεση. Γι' αυτό ένα ποιοτικό κουρασάν κοστίζει ακριβά, γιατί για να το φτιάξεις θέλει πραγματικά να ασχοληθείς μαζί του, να το αγαπήσεις και να χρησιμοποιήσεις τις καλύτερες πρώτες ύλες. Έχει 2-3 υλικά, αλλά αυτά τα 2-3 υλικά πρέπει να είναι τα καλύτερα. Τώρα, το ζυμαράκι μας, κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Όλαλα. Κοιτάξτε εδώ μετά από 6 ώρες, στο τελευταίο φουσκώμα, πόσο ωραία που έχει φουσκώσει, το βλέπετε. Είναι σαν ένα κρεβατάκι. Θες να ξακλώσεις πάνω και να κοιμηθείς. Λοιπόν, τώρα, όπως είναι, το κόβουμε στη μέση. Αφήνουμε. Κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε, όλες αυτές είναι στρώσεις βούτυρο ζύμη, βούτυρο ζύμη, βούτυρο ζύμη, εκατομμύρια στρώσεις από βούτυρο και ζύμη. Το βλέπετε, θέλω λίγο αλευράκι, ελάχιστο, ίσα να υπάρχει λίγο για να μην κολλήσει. Και τώρα, 18 επί 50, 50 εδώ, γιατί πρέπει να γίνει τόσο μεγάλο εδώ, και εδώ πέρα 18 εκατοστά πρέπει να γίνει περίπου τόσο. Οπότε, αρχίζω με το πλάστη μου ξανά να ανοίγω. Είναι καταπληκτική η όλη διαδικασία. Εντάξει, θαυμάζω τον άνθρωπο που σκέφτηκε να κάνει το κουρασάν για πρώτη φορά. Είναι αξιοθαύμαστο πραγματικά ότι ένας άνθρωπος μπήκε στη διαδικασία να σκεφτεί τόσο έξυπνα. Γιατί είναι πολύ έξυπνος ο τρόπος που φτιάχνεται. Πρέπει να έχει τρομερό μυαλό. Εδώ νομίζω ότι είμαστε 50 ακριβώς. Και θέλουμε 18 εκατοστά από το πλάι. Οπότε λίγο θα ανοίξω εδώ. Και είναι 18 εκατοστά ακριβώς. Εδώ, το βλέπετε. Τέλεια. Τώρα,
Θα κόψω περίπου κάθε 10 εκατοστά, γιατί χρειάζομαι 5 ακριβώς. Τα 50 είναι εδώ, οπότε 10 εδώ. 1, 30 εδώ, 3, 40 εδώ, 4, 5. Όπως είναι, θα κόψω διαγώνια. Και εδώ. Και όπως θα κόψω διαγώνια, από τη φαρδιά πλευρά από κάτω στη μύτη, θα χαράξω μέχρι περίπου το 1 τρίτο. Εδώ. Πώς σας φαίνεται? Πρώτη φορά πρέπει να βλέπετε κρουασάν πώς γίνονται real time. Αλλά είναι πραγματικά μια φανταστική έτσι διαδικασία. Εγώ τι να πω. Και πώς γίνεται το κρουασάν. Παίρνουμε λίγο από τη ζύμη μας εδώ. Θέλω λίγο νεράκι. Και έτσι όπως κόψαμε εδώ πέρα, ανοίγουμε στην άκρη. Βλέπετε, ουσιαστικά κάνουμε αυτό εδώ πέρα το ζυμαράκι και αρχίζουμε να γυρνάμε εδώ. Γυρνάμε. Στο τέλος, λίγο νεράκι στη μύτη, εδώ να κολλήσει και βουάλα. Το πρώτο μας κρουασάν είναι έτοιμο. Αφήνουμε εδώ και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα ετοιμάσω και όλα τα υπόλοιπα. Και τα κρουασανάκια μας είναι έτοιμα. Σας έχω ένα δυσάρεστο νέο. Θα πρέπει να περιμένουμε άλλη μία ωρίτσα να φουσκώσουν. Το καλό πράγμα θέλει την ώρα του. Οπότε σκεπάζουμε με μία πετσέτα, αφήνουμε μία ωρίτσα και σας υπόσχομαι ότι μετά από τη μία ωρίτσα θα τα βάλουμε στο φούρνο να τα ψήσουμε. Σας ορκίζουμε. Εντάξει. Λοιπόν, μία ωρίτσα ακόμα και τελείωσε. Φούρνο και θα φάτε το πιο γευστικό πράγμα που έχετε δοκιμάσει ποτέ στη ζωή σας. Και μετά από μία ωρίτσα τα κρουασάν μας έχουν φουσκώσει και επιτέλους είναι έτοιμα για το φούρνο. Εδώ έχω λίγο κρόκο με λίγο γαλατάκι αραιωμένο. Οπότε θέλουμε από πάνω έτσι να γίνουν ωραία και σεξι και γυαλιστερά. Αλείψτε από πάνω και ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς. Εδώ πέρα τώρα έχει το μυστικό του ψησίματος. Συνολικά τα κρουασάν μας θα ψηθούν για 20 λεπτά. Τα 5 λεπτά που θα ψηθούν θα είναι στους 200 βαθμούς. Και μετά από 5 λεπτά θα χαμηλώσουμε το φούρνο στους 180. Δεν θα ανοίξουμε το φούρνο, απλά θα το χαμηλώσουμε στους 180. Και μόλις γίνει αυτό, ετοιμαστείτε γιατί όλη η γειτονιά θα μυρίζει κρουασάν. Όλοι θα έρθουν έξω από την πόρτα σας για να φάνε κρουασάν, αλλά εσείς δεν θα δώσετε σε κανέναν κρουασάν, γιατί ασχοληθήκατε τόσο πολύ με τα κρουασάν σας και πρέπει δικαιωματικά να τα φάτε μόνοι σας. Ραντεβού πίσω σε 25-30 λεπτά, γιατί θα τα αφήσω 5-10 λεπτά και να κρυώσουν. Για να δοκιμάσουμε. Εντάξει, κάνατε υπομονή, αλλά νομίζω ότι άξιζε ο κόπος, γιατί πραγματικά σε αυτό το σημείο θα πάτε σοκ όταν δοκιμάσετε το κρουασάν. Μυρίζει όλος ο τόπος βούτυρο και εδώ πέρα μπορείτε να τα γεμίσετε με πραλίνα σοκολάτας. Μπορείτε να τα γεμίσετε με μαρμελαδίτσα φράουλα. Μπορείτε να τα γεμίσετε με βούτυρο. Μπορείτε να τα ρίξετε λίγο άχνη ζάχαρη. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλά πριν κάνετε οτιδήποτε, αξίζει να δοκιμάσετε ένα σκέτο, γιατί τα κρουασάν που έχουν μέσα ένα σκασμό πράγματα θα κάνουμε εφόσον έχουν καλή ποιότητα τα κρουασάν ή εφόσον δεν έχουν καλή ποιότητα. Αλλά ένα κρουασάν βουτύρο από μόνο του δεν χρειάζεται τίποτε άλλο, είναι πεντανόστιμο. Απλά θα βάλω λίγο άχνη ζάχαρη εδώ πέρα για να φανούν ωραία. Κοιτάξτε, ίσα ίσα αυτό εδώ και ακούστε. Είναι φανταστικό. Τόσο τραγανό, είναι σαν να τρως εκατομμύρια τραγανά πραγματάκια σε μία μπουκιά και μυρίζει τόσο βούτυρο και είναι τόσο γευστικό, είναι τόσο αρωματικό. Πρώτη φορά στη ζωή σας θα φάτε κρουασάν και θα φάτε γιατί τα φτιάξατε από το Kitchelab. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, μην ξεχάσετε να μας αγαπάτε, μην ξεχάσετε να γράψετε comments κάτω από το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε αυτή τη συνταγή. Είναι η πρώτη φορά που θα φάτε κρουασάν και είμαι πολύ χαρούμενος. Και όταν τα φάλετε, θα λέτε, ωραία, είχες δίκιο. Φιλάκια πολλά, γεια σας.